Καλησπέρα σε όλους μάγκες μου και καλώς ήρθατε στο βίντεο όπου θα μιλήσουμε για λίγο δράμα που έχει να κάνει με το Winter Royale το τουρνουά. Συζητήσαμε χθες πώς μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε και να βγάλετε λεφτά κιόλας. Αλλά πριν προχωρήσουμε να δούμε τι γίνεται και γιατί οι pro players παραπονιούνται, υπενθυμίζω ότι σήμερα καταρχάς έχουμε stream ώρα 4, θα παίξουμε τα γαμιά custom games. Εννοείται μπορείτε να συμμετέχετε όλοι, θα δίνω κωδικό στο chat. Και επίσης μάγκες μου, έχουμε και τον giveaway του Minty, όπου μπορείτε πάλι να συμμετέχετε όλοι σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι subscribe στο κανάλι με καμπανάκι για να μην χάνετε ούτε βίντεο ούτε stream, ένα follow στο Instagram του καναλιού, ανεβάζω διάφορα εκεί μάγκες μου, και επίσης θα κάνετε support the creator με τον κωδικό που σας δείχνω στο item shop για να υποστηρίξετε εντελώς δωρεάν με τις αγορές σας το κανάλι. Επίσης κάντε μου και ένα comment με το epic name σας και το insta name σας και είστε πανέτοιμοι για τον giveaway το οποίο τελειώνει το Σάββατο. Αφού τα είπαμε όλα αυτά μάγκες μου, πάμε να δούμε τώρα γιατί γίνεται όλος ο σαματάς, γιατί παραπονιούνται οι pro players για το Winter Royale. Θα ξεκινήσω με λίγα tweets από τους πιο γνωστούς pro players που παραπονέθηκαν, υπάρχουν πάρα πολλοί, αλλά θα εξετάσουμε αυτούς τους τρεις που θα σας πω τώρα. Ξεκινάμε με τον Mongrel που είναι ίσως από τους πιο γνωστούς pro players της Ευρώπης και λέει «There is a prize pool for every region, platform, top 500, top 1000 and console have the same prize as PC». Ελπίζω να έχουμε duos FNCS. Με λίγα λόγια εδώ παραπονιέται ότι τα λεφτά είναι διασκορπισμένα σε τόσο μεγάλο βαθμό και ότι το PC έχει τα ίδια λεφτά για βραβεία με τις κονσόλες και ελπίζει να έχουν ένα τουρνουά FNCS πάρα πολύ σύντομα. Με λίγα λόγια το πρόβλημα του είναι ότι δεν είναι αρκετά τα λεφτά για τις πρώτες θέσεις στο PC. Μετά έχουμε τον Cooler Aqua, ο οποίος παραπονιέται ότι οι σερβερ της Ευρώπης που παίζουν με τηλέφωνο παίρνουν τα ίδια λεφτά και περισσότερα ακόμη με αυτούς που παίζουν στο NA West με PC και το θεωρεί πάρα πολύ άδικο. Και τέλος ο Benji Fishy συγκρίνει τα βραβεία που παίρνουν αυτοί που παίζουν με PC με αυτούς που παίζουν από κονσόλες και δεν το πιστεύει ότι είναι τα ίδια. Λοιπόν μάγκες μου, ποια είναι η άποψή μου για αυτόν το θέμα και γιατί οι pros παραπονιούνται? Από τη μια κατανοώ ότι είναι λίγο περίεργο ότι οι κονσόλες έχουν τα ίδια λεφτά με το PC και το mobile και αυτά, αλλά μην ξεχνάμε ότι κάθε πλατφόρμα έχει τις δικές της δυσκολίες. Δηλαδή αυτός που παίζει από τηλέφωνο παίζει με το ίδιο καλούς που παίζουν με τηλέφωνο. Αυτός που παίζει από PC έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του και το ίδιο ισχύει και για αυτόν που παίζει με τις κονσόλες. Το άλλο που παραπονιούνται είναι κιόλας ότι έχουν διασκορπίσει τα λεφτά σε τεράστιο βαθμό. Η Ευρώπη ας πούμε δίνει βραβείο και στη χιλιοστή ομάδα που θα κάνει plays. Δηλαδή κατανοείται ότι έχει πάρα πολλούς νικητές. Οι συγκεκριμένοι pro players που παραπονιούνται είναι συνηθισμένοι στο να παίρνουν τεράστια ποσά για τις πρώτες θέσεις. Συνήθως τα τουρνουά δίνουν βραβεία στις πρώτες 100 θέσεις, αλλά είναι εννοείται πιο μεγάλα. Το θέμα εδώ είναι, δεν πιστεύω το Winter Royale ότι είναι τουρνουά για να αναδείξει τους καλύτερους παίχτες στον κόσμο. Είναι περισσότερον ένα δώρο της Epic προς την κοινότητα, έτσι ώστε να μοιράσει πολλά αλλά μικρά βραβεία σε πάρα πολλούς παίχτες. Είναι μια καλή ευκαιρία, ας το πούμε, η κοινότητα που σπαταλά τόσο χρόνο να παίζει το Fortnite, να προπονείται με την παρέα της, να γίνεται καλύτερη, να παίρνει τουλάχιστον και κάτι πίσω και να μην παίρνουν μόνο τα λεφτά αυτοί οι 100 pro players που έχουν τον καλύτερο εξοπλισμό, τις καλύτερες εγκαστάσεις, το καλύτερο ίντερνετ και τον περισσότερο χρόνο να προπονούνται. Εμένα μου αρέσει πως είναι το Winter Royale και ότι δίνει ευκαιρίες σε τόσο πολύ κόσμο να πάρει κάτι, να έχει έτσι ένα χριστουγεννιάτικο δώρο από την Epic και να ανταμυφθεί και λίγο ο κόπος του. Οι pro players που συνήθως συμφωνώ μαζί τους όταν είναι εναντίον της Epic Games, θεωρώ ότι πρέπει να ηρεμήσουν για αυτό το θέμα, να παίξουν, να προσπαθήσουν και δεν πειράζει αν δεν πάρουν τόσα πολλά λεφτά αυτήν τη φορά, αφού έχει πάρα πολλά τουρνουά το Fortnite που μπορούν να αναδειχθούν και να πάρουν βραβεία. Αυτόν θεωρώ ότι είναι έτσι ένα τουρνουά για τον κόσμο, για το community, ένα χριστουγεννιάτικο δώρο της Epic. Αυτή είναι και η δική μου άποψη μάγκες, πείτε μου και εσείς τι πιστεύετε, είσαστε με τους pro players που παραπονιούνται, θεωρείτε ότι έπρεπε να δίνουν σε πιο λίγα άτομα πιο πολλά λεφτά και να μην είναι τόσο διασκορπισμένα τα βραβεία, ή θεωρείτε ότι είναι καλύτερα που θα ανταμυφθεί τόσος πολλής κόσμος αλλά ας είναι και με μικρότερα ποσά. Αυτά είναι και το βίντεο, θα ζω στο stream 4-6 μάγκες μου, καλή συνέχεια από μένα και να είστε πάντα καλά.